Ροδόπιστο επίκεντρο, φίλες και φίλοι, και αυτή την εβδομάδα δίνουμε λόγο σε ανθρώπους της Κομοτηνής και ευρύτερα της Ροδόπης. Είμαι ο Διονύσης Φοριάς, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Χρόνος. Και αυτή την εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, δεν θα μπορούσαμε παρά να φιλοξενούμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομοτηνής, κύριο Παντελεήμονα, τον οποίο ευθύς αμέσως θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Κύριε Βουριά, καλησπέρα και σε εσάς και στους συνεργάτες σας, αλλά και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν σήμερα. Μέσα στην μεγάλη εβδομάδα, μια εβδομάδα που ονομάζεται μεγάλη όχι γιατί έχει περισσότερες ημέρες ή γιατί οι ώρες της ημέρας είναι περισσότερες, αλλά γιατί μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα ζούμε και βιώνουμε και πορευόμαστε βέβαια στο άχραντο πάθος του Χριστού, στον Σταυρό του, αλλά και στο κορυφαίο γεγονός, το μοναδικό γεγονός της Αναστάσεως. Και πρέπει να σας πω ότι και σύμφωνα και με τους λόγους των πατέρων, αλλά και με τους λόγους ενός συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος τα χρόνια μας τον γνωρίσαμε κάποιοι άνθρωποι, είπε το εξής. Όταν τον ρώτησαν κάποτε κάποιοι νέοι, γιατί γέροντα η δική μας πίστη είναι αληθινή, βέβαια οι νέοι μη γνωρίζοντας καλά την ορολογία τον ρώτησαν γιατί η δική μας θρησκεία. Και ο γέροντας είπε, γιατί εμείς δεν έχουμε θρησκεία, έχουμε πίστη και την κάνει μοναδική και αληθινή γιατί εδράζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν, εάν ο Χριστός δεν ανεσταίνεται, θα ήταν άδεια η πίστη μας και κενό το κηρυγμά μας. Είναι μεγάλα τα γεγονότα και σπουδαία τα μηνύματα αυτών των ημερών, τα οποία βέβαια πρέπει να κατανοήσουμε όχι τόσο με τον νου, με τον νου θα τα συλλάβουμε, με την καρδιά θα τα κατανοήσουμε, γιατί αν δεν βάλουμε την καρδιά μας και δεν συμμετέχει η καρδιά μας στην πίστη μας, τότε όλα θα ψάχνουν να βρουν λογικές απαντήσεις. Τις λογικές απαντήσεις τις θέλουμε για τα πράγματα του κόσμου. Mm-hmm. Όμως τα της πίστεως πράγματα κατανοούνται με την καρδιά. Σεβασμιότατε, θέλω να απλώσουμε λίγο την κουβέντα και να πάμε και σε άλλα ζητήματα, φυσικά με επίκεντρο τη θρησκεία. Αναφέρομαι αρχικά στο δημογραφικό. Και εσείς προσωπικά, αλλά και εγώ, γυρνάμε αρκετά χωριά μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην ατζέντα του καθενός. Ήμουν, για παράδειγμα, πρόσφατα στην Πάνδρωσο, όπου η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μου διηγήθηκε ότι έχουν μείνει 50 άνθρωποι στο χωριό και μόλις 2 οικογένειες. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαντάται πανελλαδικά και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Πώς αισθάνεστε όταν πηγαίνετε στα μικρά χριστιανικά χωριά και βλέπετε κυρίως γέροντες και ηλικιωμένους, ηλικιωμένες να έχουν απομείνει σε αυτά? Ακριβώς, κύριε Βουριά, έχετε δίκιο. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι πρόβλημα της Ελλάδος. Είναι ενδεχομένως, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το νούμερο ένα πρόβλημα. Και σε αυτό πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία εργάστηκε, προσπάθησε, προσπαθεί και δεν είναι κάτι το οποίο συναντούμε στις μέρες μας. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος από χρόνια στην θεματολογία της, όταν συνεδριάζουμε είτε εκτάκτως ή τακτικά τον μήνα Οκτώβριο, έχουμε πάντοτε θέματα και έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι από το 1998 ήρθε η Εκκλησία για να στηρίξει τις οικογένειες. Όπως γνωρίζετε, δίνουμε το επίδομα του τρίτου παιδιού. Mm-hmm. Έτσι, σε κάθε οικογένεια στη Θράκη που αποκτά τρίτο παιδί, μέχρι αυτό το παιδί να γίνει 6 ετών, έρχεται η Εκκλησία, η κάθε τοπική Εκκλησία των 4 Μητροπόλεων της Θράκης. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζεται συνολικά από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Ιερά Σύνοδος κάθε Χριστούγεννα, όπως θυμόσαστε, περιέρχεται σε όλους τους ναούς της Ελλάδος ένας δίσκος για αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και από αυτό το πρόγραμμα έχουν ωφεληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε με 150 οικογένειες και σήμερα που μιλάμε έχει ξεπεράσει αρκετές χιλιάδες οικογενειών που έχουν βοηθηθεί, ας το πω έτσι, από την επιδότηση αυτήν. Αρκεί πάντως ένα πρόγραμμα της Εκκλησίας η οποία συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα για να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο είναι κυρίως αρμοδιότητας της πολιτείας, για να μην κρυβόμαστε. Ακριβώς. Είναι αρμοδιότητα της πολιτείας, αλλά η Εκκλησία πάντοτε συνδράμει. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι
Χρόνια τώρα η Εκκλησία, οι πνευματικοί μας πατέρες μιλούσαν για το πρόβλημα το δημογραφικό. Πολλοί πνευματικοί, γενικότερα στην επικράτεια της Ελλάδος, γνωρίζω ότι έλεγαν πάντα τα νέα ζευγάρια, κάντε παιδιά. Και βέβαια επεσχάτων με την Αρχιεπισκοπή, την μη κυβερνητική οργάνωση της Αρχιεπισκοπής, την Αποστολή και με την Τράπεζα Eurobank, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, με τις Μητροπόλεις της Θράκης, έχουμε και ένα πρόγραμμα πάλι για την υπογεννητικότητα. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα να μπορούν, υπάρχουν κάποια κριτήρια βέβαια, μπορούν να τα μάθουν οι άνθρωποι από τη Μητρόπολη, βγαίνουν ανακοινώσεις, μπορούν να έρχονται να κάνουν αιτήσεις, ούτως ώστε να συμμετέχουν και σε αυτό με παροχή βρεφικών αλλά και άλλων ειδών που έχουν σχέση με την οικογένεια. Όμως, κύριε Βοριά, αυτά είναι που φαίνονται. Υπάρχουν και άλλες δράσεις που πολλές φορές δεν γίνονται έτσι φανερές. Αλλά όμως εμείς είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τις οικογένειες. Και γι' αυτό πάντοτε λέμε στους νέους ανθρώπους, μην αργείτε να παντρευτείτε. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σήμερα. Βλέπετε η ευμάρεια, η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, το να θέλει να ζήσει κανείς αυτονομημένος. Αυτό δεν βοηθάει. Γι' αυτό η Εκκλησία μιλάει για την αγάπη. Γιατί για να παντρευτεί κάποιος πρέπει να αγαπήσει τον άλλον. Για να κάνει ένα παιδί πρέπει αυτή η αγάπη των δύο ανθρώπων να πλημμυρίσει. Έτσι, και να καρπίσει, που είναι και αυτός ο καρπός είναι τα παιδιά μας. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο το πρόβλημα, δεν εστιάζεται στο αν σήμερα οι οικογένειες κάνουν ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά. Το πρόβλημα πάει λίγο πιο πίσω. Αν μαθαίνουμε να αγαπούμε, αν μπορούμε να μάθουμε να θυσιαζόμαστε. Γιατί για να κάνει ένας άνθρωπος ένα παιδί, για μια οικογένεια, όχι ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι το κάνουν το παιδί, με την έννοια, γιατί, και το λέω αυτό για να διασαφηνίσω, ότι σήμερα έχουμε και αυτήν την τάση. Εκτός γάμου να αποκτάει ένα παιδί, έτσι. Αυτό δεν σας βρίσκει σύμφωνο από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε το θεσμό της οικογένειας. Έτσι. Και η οικογένεια είναι ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Έτσι. Επομένως, για να κάνει κανείς, για να τεκνοποιήσει, για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και να το μεγαλώσει, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται θυσία. Δεν είναι... Είναι πράγματα και είναι υψηλές έννοιες που πρέπει κανείς να τις υπηρετήσει. Πάμε να δούμε ένα άλλο ζήτημα, ένα εθνικό ζήτημα, το οποίο όμως συντρέχει και αυτό με τη θρησκεία, διότι πήρατε μια πρωτοβουλία πρόσφατα, την οποία θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Κάθε χρόνο 6 Απριλίου τιμάμε και μνημονεύουμε το Μαύρο Πάσχα των Θρακών, χιλιάδες εκδιώξεις από τους νεότουρκους εις βάρος των θρακιωτών της Ανατολικής και Βόρειας Θράκης. Αναγείρατε ένα μνημείο έξω από την Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Καλώς, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση. Τι είναι αυτό που θα θέλατε ως ο Μητροπολίτης της περιοχής να μεταφέρετε ως μήνυμα για την 6η Απριλίου, ως ημέρα μνήμης αλλά και τιμής των νεκρών, αλλά και ποια η ανάγκη να γνωρίζουμε εν τέλει την ιστορία του τόπου, ίσως και για να μην επαναληφθεί, όπως λένε πολλοί. Κύριε Βοριά, όπως ξέρετε και το έχω πει και άλλη φορά, ότι σήμερα υπάρχει μια τάση να ξαναγραφεί ιστορία. Εγώ πολλές φορές με ακούτε να λέω ότι δεν χρειάζεται να ξαναγραφεί ιστορία, γιατί η ιστορία γράφτηκε μια φορά, αλλά να ξαναδιαβαστεί. Και πράγματα που έχουμε ξεχάσει από την ιστορία μας, όπως και το Μαύρο Πάσχα των Θρακιωτών, αυτά... πρέπει να ξαναδιαβάζονται ως ιστορία, αλλά και εμείς να είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν, οι οποίοι ήρθαν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και μας παρέδωσαν αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν, είπατε πολύ όμορφα ότι αν χάσουμε την ιστορία μας, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, ίσως αυτά να τα ξαναβιώσουμε. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε και τον πλούτο αυτής της περιοχής, στην περιοχή που ζούμε.
ο οποίος πλούτος είναι σπουδαίος, μπορεί να είναι τα χρόνια της ελευθερίας του τόπου μόνον 100 και 2-3 παραπάνω, γιατί όπως ξέρετε το 1920 ελευθερώθηκε η υπόλοιπη Θράκη, αλλά όμως είναι ένας τόπος αιματοβαμμένος. Εκείνη την μέρα, στις 6 Απριλίου, έχουμε και την Μάχη των Οχυρών, την οποία γιορτάσαμε την Κυριακή στις 5, την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, και είδαμε εκεί τον ηρωισμό των ανθρώπων. Ο Γερμανός, στον οποίο παρουσιάστηκε ο διοικητής του φυλακίου, έτσι, του είπε ότι ξεπεράσατε τον Λεωνίδα. Έτσι. Πάντοτε μπροστά στη θυσία και στο μεγαλείο των Ελλήνων υποτασσόταν οι πάντες. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Και μάλιστα έτσι, και θέλω να συγχαρώ από αυτή την θέση, δεν θυμάμαι ποιο δημοτικό σχολείο ήταν, το οποίο έγραψε ιστορία θρακαιωτική και την στείλαμε στο Υπουργείο και είπαμε βάλτε και τη θρακαιωτική ιστορία στα βιβλία που διδάσκονται. Ανοίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και με ενδιαφέρον να δείξαμε και αυτό το θέμα, διότι μου προκάλεσε εντύπωση οι ίδιοι οι μαθητές, φυσικά με τη συνδρομή και των γονέων και των καθηγητών τους, να ζητούν να διδαχθούν την τοπική ιστορία. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα, όχι μόνο στη Θράκη, αλλά και στην Κρήτη και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ότι διδασκόμαστε κάτι γενικό, αλλά τα παιδιά του τόπου δεν γνωρίζουν στην ουσία την τοπική ιστορία. Ακριβώς. Και γι' αυτό τότε, και πρέπει να το πω, ότι στείλαμε ένα υπόμνημα, και εγώ έτσι συνεισέφερα σε αυτό και πήραμε θετικές απαντήσεις. Μέσα στα βιβλία της ιστορίας μας να μπει και η ιστορία, εμάς μας ενδιαφέρει, της Θράκης και των άλλων διαμερισμάτων της Ελλάδος. Έτσι, δεν λέει κανείς το παραμικρό. Αλλά όμως ο τόπος στον οποίο ζούμε είναι πλούσιος από ιστορία, από ήθος, από ανδρεία, από μεγαλοψυχία. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να τα μάθουν τα παιδιά μας, αλλά και να τα θυμηθούμε και εμείς. Και τιμώντας έτσι, μέσα από αυτό το μνημόσυνο, όπως είπατε, των Θρακιωτών, της 6ης Απριλίου, το οποίο έχουμε καθιερώσει κάθε τέταρτη Κυριακή των Νηστειών στο νότο της Αγίας Βαρβάρας, εκεί που έχουμε το μνημείο τους, θα τολμήσω να πω ότι δεν τους τιμούμε, είμαστε μικροί για να τους τιμήσουμε, τιμόμαστε από αυτούς. Και όποιος τιμάει τον άλλον, τιμάει τον εαυτόν του, έτσι. Υπάρχουν σεβασμιότατε δύο θρησκευτικά γεγονότα, ένα το οποίο συντελέστηκε και ένα το οποίο θα γίνει, που είναι αρκετά σημαντικά για την περιοχή. Ας ξεκινήσω από το πρώτο, με αφορμή και τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κομωτινής με πρωτοβουλία της Μητρόπολης. Ήρθε πριν από μερικούς μήνες στην πόλη μας η εικόνα της Παναγίας Άξιον Ιστία από το Άγιο Όρος. Μία εικόνα την οποία προσκύνησαν πλήθος πιστών και μία εικόνα που συνδυαστικά έφερε και επισκέπτες στην πόλη, κάτι το οποίο ενδεχομένως θα δούμε και στο τέλος της συζήτησης. Πώς ενεργήσατε και γιατί επισκεφτήκατε και μαζί με άλλους ροδοπίτες μετά το Άγιο Όρος? Κοιτάξτε, όταν πλησίαζε ο καιρός για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από τα ελευθέρια της Θράκης και της Ροδόπης, έτσι, ειδικά για μας, με τους συνεργάτες μου, με άλλους ανθρώπους, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να γίνει κάτι που θα αποτελεί ορόσημο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι αν θα ήταν δυνατόν να έρθει στην Κομωτινή η εικόνα της Παναγίας του Άξιον Ιστία. Τότε φανταζόμουν ότι σαν όνειρο ήταν αυτό. Όταν άρχισα σιγά σιγά να το εξωτερικεύω στους αγιορείτες πατέρες, σε ηγουμένους των Ιερών Μονών, κατάλαβα ακόμη περισσότερο ότι ήταν κάτι αρκετά δύσκολο. Όμως τελικά βλέπετε ότι λέει ένας, ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης, ο προηγούμενος της Μονής των Ιβύρων, ότι στη ζωή μας άλλος κάνει κουμάντο. Τελικά εγώ αυτό λέω, αυτό πιστεύω και αυτό θέλω να καταθέσω αυτή την ώρα, ότι ήθελε η Παναγία να γίνει αυτό. Μία εικόνα η οποία, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει βγει για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη και για την Κομωτινή πλέον. Και για την Κύπρο και για την Κομωτινή, μάλιστα. Και ενώ φανταζόταν δύσκολο, έτσι οικονομήθηκαν τα πράγματα και είχαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Βέβαια θυμόσαστε ότι θα ερχόταν στις 19 Μαΐου του 20, τον Φλεβάρι, βέβαια τον προηγούμενο Φλεβάρι μας πρόλαβε ο κορονοϊός, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί
Και έτσι μετά από 2 χρόνια, όταν άρχισαν τα πράγματα να μπαίνουν σε μια κανονικότητα, οι πατέρες δεν ξέχασαν την απόφασή τους, γιατί αυτό απαιτεί το να υπάρχει μια απόφαση της διπλής συνάξεως του Αγίου Όρους. Όπως ξέρετε, το Άγιο Όρος διοικείται από την Ιερά Κοινότητα. Η Ιερά Κοινότητα απαρτίζεται από την σύναξη των αντιπροσώπων των Ιερών Μονών, αλλά και από τη διπλή που συμμετέχουν και οι ηγούμενοι. Όταν πρόκειται για μια τέτοια μεγάλη απόφαση, πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη 40 ανθρώπων, των 20 αντιπροσώπων και των 20 ηγουμένων, οι οποίοι συνήλθαν σε συνεδρίαση και ομοφώνως αποφάσισα να έρθει η εικόνα εδώ. Εγώ από αυτή τη θέση θέλω και πάλι να τους ευχαριστήσω. Νομίζω ότι η Θράκη, η Κομωτινή και εγώ ως ο επίσκοπος αυτούς του τόπου το είπα και μπορεί να φαντάζει ότι είναι και λίγο υπερβολικό ότι εμείς, και βάλτε την λέξη σε εισαγωγικά, είμαστε υποχρεωμένοι και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Γιατί είχαμε αυτή την ευλογία και ήρθε η Παναγία, κύλησαν όλα όμορφα, ήσυχα, χωρίς στεναχώριες, χωρίς παρεξηγήσεις. Και ανταποδώσατε την επίσκεψη με μια ευρεία αποστολή κομμωτιναίων και πολιτικών κυρίως και δικιά σας στο Άγιο Όρος, προκειμένου να ευχαριστήσατε. Έπρεπε, κύριε Βοριά, με αυτή την κίνησή μας και με ένα ενθύμιο που θα γράφει πάνω το όνομα της Μητροπόλεως και του τόπου και την ημερομηνία, πήγαμε να πούμε ένα ευχαριστώ. Έτσι. Και μάλιστα και οι άρχοντες που ήρθαν, αλλά και αυτοί που εκπροσωπήθηκαν, πάντοτε βλέπετε όταν είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν μπορείς να πετύχεις την συμμετοχή όλων αυτοπροσώπων, αλλά όμως υπήρχε μια ευρεία και παρουσία, αλλά και αντιπροσωπεία. Και έτσι, όπως είπα και στον Άγιον Όρος, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο της επισκέψεως του Άξιον στην πόλη μας. Το δεύτερο σημαντικό θρησκευτικό γεγονός που προλόγησα νωρίτερα είναι αυτό που θα γίνει με ενέργειες της Μητρόπολης σε συνεργασία και με τη Μητρόπολη Πειραιά, και άμα κάνω λάθος διορθώστε με, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αναμένεται 100 χρόνια αφότου έφυγε από την περιοχή να επιστρέψει στο λιμάνι της Μαρόνιας η ιστορική εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαν οι τοπικοί πιστοί, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα γίνει ο Άγιος Χαράλαμπος προστάτης επίσημα της Μαρόνιας, αποκτά μια προστιθέμενη αξία η τοπική γιορτή. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι μόλις ανθρωνίστηκα στην Μητρόπολη, άνθρωποι από την Μαρόνια, και αυτοί που ζουν εκεί, αλλά και αυτοί που βρίσκονται σε άλλα μέρη της Ελλάδος, μου κατέθεσαν αυτήν την ιστορική μαρτυρία και αλήθεια. Ότι το 13 το θωρικτό Αβέροφ, για το οποίο συνεισέφεραν οικονομικά οι Μαρονίτες, γιατί είχαν μια οικονομική δυνατότητα και επιφάνεια, ήρθε και τους πήρε, τους κατέβασε στον Πειραιά και μαζί τους πήραν την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Αυτό το κουβέντιασα και με τον Ινδήμαρχο, τον κύριο Χαριτόπουλο, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, και την χρονιά πριν παραδώσει την διακονία του ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ερχόμενος στον Άγιο Χαράλαμπο, το κουβεντιάζαμε στο γραφείο του Δημάρχου. Και ο ίδιος ο κ. Παυλόπουλος πήρε τηλέφωνο τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον οποίο εμείς είχαμε βέβαια ενημερώσει και εγώ και ο Δήμαρχος, με επισκέψεις που του κάναμε, και τον παρακάλεσε και ο ίδιος του. Με αποτέλεσμα ο Μητροπολίτης Πειραιός και Σεραφείμ, τον οποίον ιδιαίτερος ευχαριστώ, έψαξε και τη βρήκε την εικόνα. Πού βρισκόταν αυτή η εικόνα, για να καταλάβουμε? Νομίζω σε μια εκκλησία της Καστέλας, αν δεν κάνω λάθος. Και συνεννοηθήκαμε, όπως είδατε, επισκέφτηκα τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, για να έρθει διαθαλάσσεις. Με έναν τρόπο, δεν του υπέδειξα εγώ τίποτα, τα άφησα όλα να δει εκείνος πώς και με ποιον τρόπο. Όπως έφυγε, θα γίνουν, να επιστρέψει. Έτσι να επιστρέψει. 100 χρόνια μετά. Έχουμε μία πρώτη ημερομηνία, την Τετάρτη του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τρίτη. Την αφήνω με ερωτηματικό την ημερομηνία, γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι οι εκλογές, πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα λάβει χώρα αυτή η θρησκευτική, θα πω έτσι, εκδήλωση και τελετή μάλλον καλύτερα,
Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι και όπως είπατε ο Άγιος Χαράλαμπος με νόμο του κράτους, αφού έτσι πρέπει να γίνει, θα είναι ο πολιούχος και προστάτης της Μαρόνιας. Θα έχουμε και την παλιά εικόνα η οποία θα μείνει εδώ, έτσι. Mm-hmm. Θα μας την δωρήσει, θα μας την επιστρέψει. Μάλλον καλύτερα θα μας την επιστρέψει, θα επαναπατριστεί. Θα έχει ακόμα έτσι ένα περισσότερο συμβολισμό. Στην Κομωτινή τώρα να μπούμε. Συμβαίνουν αρκετά έργα από τη Μητρόπολη σε διάφορα σημεία της πόλης. Δεν θέλω να τα αναλύσουμε όλα, θέλω να επικεντρωθώ στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κέντρο της πόλης και γιατί έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον ο πρόναος, άρα γίνονται θρησκευτικές λειτουργίες εντός. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το άνοιγμα μετά από τόσο καιρό του Μητροπολιτικού Ναού, αλλά και το πότε αναμένεται να ανοίξει στο σύνολο του ο ναός για όλους τους πιστούς. Καλά κάνετε και το λέτε έτσι και χαίρομαι πολύ, γιατί μου δίνεται και εμένα τη δυνατότητα να υπενθυμίσω αυτό που ζω και βλέπω, ότι οι Κομωτινέοι τον Μητροπολιτικό Ναό τον αγαπούν ιδιαιτέρως. Και μάλιστα λένε θα πάμε στην Παναγία. Δεν λένε θα πάμε στο Μητροπολιτικό Ναό, έτσι. Θα πάμε στην Παναγία. Και αυτό γιατί. Γιατί εκεί υπάρχει και φυλάσσεται η ιστορική εικόνα της Παναγίας μας. Έτσι. Ουσιαστικά ελευθερώτρια της Κομωτινής είναι αυτή η εικόνα της Παναγίας. Ενώπιον της εψάλλει η δοξολογία της απελευθέρωσης. Και βέβαια θα ήθελα κάποια στιγμή να αφιερώσουμε λίγα λεπτά, μια εκπομπή, εσείς ξέρετε, mm-hmm. για να σας πω τα θαυμαστά που έζησα με αυτήν την εικόνα. Mm-hmm. Έτσι. Και βλέποντας έτσι τη διάθεση του κόσμου, κουράστηκε ο κόσμος για το χρονικό διάστημα που ήταν ο ναός κλειστός, το καταλαβαίνω. Και ζητώ την κατανόησή τους, αλλά επρόκειτο για ένα πολύ μεγάλο έργο. Όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα δημόσιο έργο, έτσι. Έγιναν διαδικασίες με τα δημόσια έργα. Εμείς δεν είχαμε λόγο για το ποιος θα είναι ο εργολάβος και ξέρετε ότι όλα αυτά τα έργα θέλουν χρόνο. Αλλά όμως πρέπει να πω ότι και από το Υπουργείο Πολιτισμού που ερχόντουσαν τακτικά χρονικά διαστήματα για να παρακολουθούν τις εργασίες, αλλά και ο εργολάβος έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Όταν θα μπούμε στο ναό, θέλω να πιστεύω ότι της Παναγίας θα λειτουργήσουμε εκεί. Mm-hmm. Θα αντικρίσετε πραγματικά, θα λέγαμε, έναν άλλο ναό. Με πολλές και στοχευμένες παρεμβάσεις που αναδεικνύουν το μνημείο, αναδεικνύουν τον ναό, με πολύ σεβασμό στην ιστορία, έτσι. Και βέβαια θα δείτε ένα τέμπλο, το θυμόσαστε το τέμπλο Εικονοστάση, mm-hmm. το οποίο ήταν επιστρωμένο με λαδομπογιά και με χρυσομπογιά απ' έξω. Όλα αυτά φεύγουν, αποκαθίσταται η πρώτη του μορφή. Να φανταστείτε, σε κάποια σημεία είχε 4 επιστρώσεις. Φτάσαμε στην πρώτη, στην αρχική του μορφή και στο τέμπλο και στο δεσποτικό θρόνο και στον άμβονα ο οποίος θα ξεκινήσει. Οι αγιογραφίες που είχαν στο ναό και αυτές συντηρήθηκαν και άλλες θα συντηρηθούν. Επαναλαμβάνω, με πολύ σεβασμό στην ιστορία. Έτσι. Και πιστεύω ότι τον 15 Αύγουστο, από τις αρχές του Αυγούστου, πρώτε ο Θεός. Είχαμε διαβεβαίωση και για πιο πριν, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκεί την γιορτή της Παναγίας και να μας αξιώσει ο Θεός και θα το χαρεί πολύ ο λαός μας. Αυτόν τον ναό που αγαπάνε, που τον αγαπάνε και οι νέοι μας και θέλουν να κάνουν εκεί τους γάμους και τις βαφτίσεις των παιδιών τους. Θα είναι και θα ανοίξει και θα τον χαίρονται όλοι, αλλά όμως επιτρέψτε μου να πω, θα είναι και ένα βεσμά να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να τον δουν, γιατί έχει και μια πάρα πολύ ιστορική αξία. Και ως σύμπλεγμα με τα υπόλοιπα έργα που πραγματοποιούνται από το Δήμο Κομωτινής και την Εφορία Αρχαιοτήτων, ίσως αποτελεί και ένα τοπόσημο για επισκεψιμότητα στην Κομωτινή, τόσο οι εκκλησίες όσο και τα υπόλοιπα μνημεία τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε στην περιοχή. Και με αυτή τη γέφυρα που κάνω, θέλω να πάμε λίγο σε ένα άλλο κλίμα, σε ένα άλλο θέμα. Ο λόγος για τον θρησκευτικό τουρισμό. Το ξέρω ότι δεν είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας να φέρει τουρίστες ή επισκέπτες σε μια περιοχή, αλλά είδαμε ότι με την έλευση της εικόνας της Παναγίας Άξιον Ιστή ήρθαν επισκέπτες και από άλλες περιοχές.
Αντίστοιχα, στο ετήσιο προσκύνημα που γίνεται στην Αίγυρο στα Φατήριακα, έρχονται προσκυνητές από τον Εύρο, από την Ξάνθη και άλλες περιοχές. Θέλοντας ημί, έχει καταφέρει η Μητρόπολη να φέρνει επισκέπτες στην Κομωτινή. Πώς σας κάνει να αισθάνεστε εσάς αυτό και ήτανε μέσα στους στόχους τους προσωπικούς σας ή απλώς συνέβη? Κοιτάξτε, το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι να αποκατασταθούν τα ιστορικά μνημεία, είτε είναι ναοί, είτε είναι μοναστήρια, είτε οτιδήποτε. Να αποκατασταθούν και κτηριακά, αλλά όμως αυτά να αποπνέουν και μια πνευματικότητα. Τι θέλω να πω? Στο μοναστήρι, παραδείγματος χάρη, της Ιεράς Μονής Βαθυρίακος, της Παναγίας, τα Φατήρια, όπως ξέρουμε, εκεί τοποθετήθηκαν τρεις μοναχές, εδώ και 8 χρόνια. Μαζί με την συντήρηση, αλλά και με το έναυσμα ότι πάμε στο μοναστήρι, υπάρχει ένας άνθρωπος που προσελκύει κόσμο, εκεί επιτυγχάνεται να προσκυνήσουν τη θαυματουργική εικόνα, να καταθέσουν κάποιοι το βάρος τους και από την άλλη να δουν και να γνωρίσουν και τον τόπο μας. Το μοναστήρι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, πάνω στο Παπίκιον Όρος. Βλέπετε ότι και για εκείνο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ολοκληρώθηκε μέχρι ένα σημείο ο δρόμος. Καλό θα είναι να ολοκληρωθεί και μέχρι το τέλος για να μπορούν οι πιστοί να πηγαίνουν. Αλλά πολύ καλύτερο από το να υπήρχε απλά το χώμα που υπήρχε μέχρι πρόσφατα, που η Αντιπεριφέρεια έβαλε μέχρι ένα σημείο την άσφαλτο. Από τον πρώτο καιρό συνεννοηθήκαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, τους ευχαριστώ, για να γίνει προσβάσιμο το μοναστήρι. Ήταν πολύ δύσκολο. Τα 2/3 του μοναστηριού, του δρόμου για να πάει κανείς στο μοναστήρι, έχουν ασφαλτοστρωθεί, έτσι. Το υπόλοιπο δεν ασφαλτοστρώθηκε γιατί μπαίνουμε σε έναν αρχαιολογικό χώρο και έπρεπε να σεβαστούμε. Τώρα περιμένουμε την διεύθυνση δασών, το δασαρχείο μας, το οποίο και αυτό έτσι, έχει τα πολλά του έργα, με τη δική του επιστασία να προβεί στις ενέργειες που θα αναδείξει νέον ανάδοχο για να φτιάξει τον δρόμο έτσι όπως προβλέπεται από τη μελέτη. Υπάρχει μελέτη. Ένα αρχαιολογικό χώρο που, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να προστατεύσουμε από τη μία, αλλά πρέπει να αναδείξουμε για την άλλη. Και αρχαιολογικός χώρος χωρίς μια όδευση προς αυτόν δεν μπορεί να θεωρείται αναδεδειγμένο το 2023. Άρα, καλό είναι και αυτοί που μας ακούνε να προχωρήσουν τα έξτρα τις ενέργειες. Ακριβώς, και τους παρακαλώ. Ξέρω ότι έχουν καλή διάθεση. Έτσι, ξέρω ότι έχουν καλή διάθεση. Αυτό είναι η βάση. Τώρα, ξέρετε, με την λειψανδρία που έχουμε, με τις υποστελεχώσεις των υπηρεσιών, όλα δυσχεραίνουν. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει και εκείνο. Εκείνο το οποίο βέβαια θα ήθελα να πω είναι ότι εδώ και χρόνια έχω σπείρει παντού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, την επιθυμία μας αυτό το μοναστήρι να γίνει όντως μοναστήρι. Έτσι, να έρθουν είτε άντρες από κάποια άλλη μονή, είτε αν βρεθεί έστω και μια γυναική αδελφότητα, γιατί όχι. Δεν θα κάνω διάκριση. Και όσοι δεν το γνωρίζουν, μιλάμε για μια πάλι ποτέ μοναστική κοινότητα, σχεδόν όμοια του Αγίου Όρους πριν από βέβαια κάποιους αιώνες. Ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα θέλω να αναδειχθεί το Παπίκιον Όρος, να γίνει γνωστό, και γι' αυτό προέβημε και σε μια έκδοση ενός τόμου, δεν είναι απλώς βιβλίο, και μάλιστα επιστημονικού τόμου του κυρίου Κουντουράκη, ο οποίος έκανε μια μεταπτυχιακή εργασία στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Όταν την έμαθα, την ζήτησα να τη διαβάσω, να την δω, και όταν είδα ότι πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά, έτσι βέβαια λαμβάνοντας και την διαβεβαίωση των καθηγητών του και του υπευθύνου καθηγητού του, του κυρίου Τσιγάρα, μου είπαν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γι' αυτό και η Μητρόπολη έδωσε δικά της χρήματα, εξέδωσε το βιβλίο για να γίνει αυτό γνωστό, και το έχουμε στείλει παντού. Αλλά εγώ σε όποιο μοναστήρι, σε γεροντάδες, άνδρες ή γυναίκες, τους λέω: έχουμε αυτό το μοναστήρι. Εμείς θα ήταν χαρά μας. Έτσι, αν ακούσετε, αν υπάρχουν άνθρωποι από κάποιο άλλο μοναστήρι και τα λοιπά, να επανδρωθεί αυτό το μοναστήρι. Εγώ πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου θα γίνει αυτό, και θέλω να πω σε αυτούς που με ακούν ότι είναι κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαιτέρως. Όπως επίσης έχουμε και το άλλο μας μοναστήρι, ένα καινούριο μοναστήρι, των Ισοδίων της Θεοτόκου στην Πάνδροσο, και εκεί με τη γερόντισσα Ιωάννα αλλά και τους συνεργάτες του μοναστηριού είμαστε έτοιμοι. Βέβαια πρέπει να βγουν, περιμένουμε τώρα, ξέρετε, οι οδειοδοτήσεις και από την ναοδομία της Εκκλησίας
θέλουν χρόνο, να θεμελιώσουμε και εκεί μια εκκλησία, όχι πολλών τετραγωνικών, έτσι. Θα είναι μια εκκλησία στο όνομα της Παναγίας, των Ισοδύων, και εκεί, ξέρετε, φυλάσσουμε και μια εικόνα αντίγραφο από το Άγιον Όρος της Παναγίας της Γοργοϊπικό, που υπάρχει στην Ιερά Μονή Δοχειορίου του Αγίου Όρους. Και εκεί η Ιερότησα Ιωάννα με τη συνδρομή, έτσι, ανθρώπων, δίνει τη μαρτυρία. Και είναι ένας φάρος, έτσι, για αυτούς που μπαίνουν, είναι πύλη εισόδου από εκεί της χώρας μας. Είναι και εκεί ένας φάρος. Δόξα τω Θεώ, αυτά τα τρία μοναστήρια έχουμε στον τόπο μας, προσελκύουν, πρέπει να σας πω, κόσμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν και με εκδρομικά, και μάλιστα την περίοδο της Μεγάλης Τσαρακοστής, ξέρετε, στους χαιρετισμούς, στις προηγιασμένες θείες λειτουργίες, έρχονται από την περιοχή Πούλμαν και Λεωφορεία και για να πάνε και έτσι, και ναι, λειτουργούνται, έχουν ακολουθίες και τα τρία μοναστήρια, με αποτέλεσμα και αυτό συνδράμει. Οι άνθρωποι αυτοί που θα έρθουν μετά θα θέλουν κάπου να πάνε, να πιούν ένα καφέ, να πάρουν κάτι ίσως. Αυτό ως ένα δεύτερο κομμάτι, έτσι, βοηθάει και την τοπική κοινωνία. Αυτό φυσικά είναι θεμητό, και σε αυτό πάνω πρέπει να χτίσει και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, για να το αξιοποιήσει όπως εκείνη ξέρει, γιατί κάπου σταματάει το θρησκευτικό σκέλος και κάπου πρέπει να αξιοποιήσουν οι αρμόδιοι τα δέοντα. Σεβασμιότατε, θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, στο αμιγώς θρησκευτικό σκέλος της συζήτησης. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή έχετε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, αν δεν απατώμε, δεν έγινε μόνο μία χρονιά λόγω κορονοϊού, τη συνάντηση των επιταφείων στο Σπαθί, μία συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι ενορίες του κέντρου και όχι μόνο, και μία συνάντηση στην οποία την περιμένουν οι πιστοί και ως θρησκευτικό γεγονός και ως κοσμικό γεγονός, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για να ακούσουν το δικό σας λόγο. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κεντρίζει το βλέμμα ακόμα και συμπολιτών μας, οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία, αλλά σαν γεγονός αντιλαμβάνονται την αξία του. Κύριε Βοριά, σας είπα, εμένα πάντοτε το πρώτιστο και έναυσμα για τέτοια εκδηλώσεις, δεν είναι εκδηλώσεις, την βάζω μέσα σε βίβλο κάτι λέξη, αλλά για τέτοια γεγονότα είναι το πνευματικό στοιχείο που με ενδιαφέρει. Εκεί λοιπόν στο κέντρο της πόλης μας, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια βρισκόμασταν οι τέσσερις επιτάφοι των ενοριών, του Καθεδρικού, του Αγίου Γεωργίου, της Μητροπόλεως και της Αγίας Σοφίας, φέτος είπα και παρακάλεσα και τους ιερείς και της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Κοσμά, του Ετωλού που είναι λίγο μακριά, αλλά και του Αγίου Στυλιανού, και θα μαζευτούμε όλοι. Όλες οι ενορίες στην πόλη. Μαζί με 7 ενορίες. Η επιτάφη θα είναι 8, γιατί στην ενορία της Παναγίας τώρα λειτουργεί και ο Άγιος Τρίφωνας, που κάλυψε τις ανάγκες του Μητροπολιτικού Ναού. Έτσι. Θα είναι 8 επιτάφη και όλοι. Και αυτό για μένα έχει μια σημειολογία, ότι θα είμαστε όλοι οι πιστοί, ένα σώμα, όλοι κάτω από τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι. Εκείνος που θα μας συνδέει όλους μας θα είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος κατέρχεται στον Άδη, παθαίνει στο Σταυρό για όλους εμάς. Έτσι λοιπόν, επειδή αυτό το πιστεύω, ότι η Εκκλησία είναι ενωπιός δύναμη, είναι μάνα, και ενώνει τα παιδιά της στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμπελος και εμείς τα κλίματα. Εκείνος είναι η κεφαλή του ζωντανού σώματος της Εκκλησίας και εμείς είμαστε τα μέλη. Έτσι λοιπόν, εκεί θα βρεθούμε όλοι να μάθουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Θα μου πείτε, τι μας λέτε τώρα, σεβασμιότητα. Ναι, εκείνη τη μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε το σταυρό μας σωστά. Και με τα χέρια μας, αλλά και με την καρδιά μας. Γιατί όταν ένας άνθρωπος κάνει το σταυρό του και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν, αλλά όμως αποκτά και μια ησυχία μέσα στον εαυτό του. Θα κάνω το σταυρό μου, λέμε, και θα προχωρήσω. Άσχετα αν ο κόσμος λέει, αν πηγαίνεις με το σταυρό στο χέρι δεν θα πας μπροστά. Η Εκκλησία λέει, κάνε το σταυρό σου και προχώρα. Και γι' αυτό θα βρεθούμε εκείνο το βράδυ, όπως και κάθε Μεγάλη Παρασκευή, αν μας επιτρέπει ο Θεός, να κάνουμε το σταυρό μας και να πηγαίνουμε μπροστά. Και να γίνεται για μας ο σταυρός του Χριστού πορεία ζωής. Έτσι. Έτσι λοιπόν, εκεί ο πατέρας με τα παιδιά του, ο επίσκοπος και όλοι μαζί
ένα σώμα της Εκκλησίας, θα βρεθούμε εκεί. Ό,τι με φωτίσει ο Θεός, θα αυτό πω. Αυτό θα απευθύνεται. Βλέπετε ότι εκείνη τη βραδιά μπορεί κάτι να διαβάζω, μπορεί κάτι να έχω στο νου μου, αλλά δεν τα γράφω σε ένα χαρτί. Γιατί θέλω πάντα να μιλάω στους ανθρώπους μας και στα παιδιά μου και στους αδελφούς μου με την καρδιά μου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έχει πολλά καλολογικά στοιχεία ο λόγος μου ή αν οτιδήποτε ή κάνω ένα σαραδράμα, ας πούμε, έτσι κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει εκείνο το βράδυ, αλλά και πάντα, να μιλάω στους χριστιανούς μας με την καρδιά μου και με τη γλώσσα της αλήθειας. Σεβασμιότητα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Νομίζω αναλύσαμε αρκετά ζητήματα και θρησκευτικού περιεχομένου κυρίως και πνευματικού, αλλά και άλλα ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία και την τοπική μας Μητρόπολη αυτό το διάστημα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τη Μέρη Κοσμίδου.